λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο έχουμε άλλο ένα βίντεο με φαγητό για 24 ώρες και μόνο με ένα χρώμα. Το έχουμε κάνει με κόκκινα φαγητά, με μπλε, πράσινα, κίτρινα, ροζ. Αυτά νομίζω. Και για σήμερα επέλεξα το μαύρο χρώμα, είπα να το δυσκολέψω λιγάκι. Μπορώ να πω ότι βρήκα πολύ ωραία πραγματάκια όμως. Δεν ξέρω ακόμα ότι υπάρχουν και αν μπορώ να τα δοκιμάσω. Οπότε αυτά, ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρωινό. Με δυσκόλεψε αρκετά, είναι η αλήθεια. Ήθελα να βρω κάτι γλυκό, κάτι νόστιμο, κάτι διαφορετικό. Τελικά αποφάσισα να αυτοσχεδιάσω. Έχω πάρει μαύρο ψωμί, γράφει protein bread. Είναι σαν πολύ σπορό, κάτι τέτοιο. Και επειδή δεν βρήκα κάποιο μαύρο άλυμα, σκέφτηκα να φτιάξω το δικό μου. Οπότε πήρα αυτά εδώ πέρα τα μπισκοτάκια, mini Oreo. Και σκέφτηκα να τα αλέσω στο blender, ίσως με λίγο τυρί κρέμα, με λίγο γιαούρτι, με κάτι τέλος πάντων να το κάνω λίγο πιο ρευστό και να δημιουργήσουμε το δικό μας άλυμα. Καλή μας επιτυχία, έχω να πω. Έχω επίσης και κάποια φρούτα, οπότε θα τα συνδυάσουμε και αυτά. Δύσκολη μέρα σήμερα, παιδιά, με αυτό το χρώμα. Εγώ ανυπομονώ από τώρα για το βραδινό που έχω εδώ πέρα κάτι τέτοιο. Θα δοκιμάσω αρχικά να λέσω σκέτα τα μπισκότα για να δούμε πώς θα βγει η υφή, επειδή έχουμε και κρέμα μέσα. Να δούμε τι θα γίνει. Ναι, όχι. Αυτό δεν το λες άλυμα. Προσθέτω λοιπόν τυρί κρέμα. Πειράματα κάνω τώρα, δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει κάτι από αυτά. Ου, παιδιά, κάτι έγινε. Θα βάλω λίγο ακόμη. Θέλει λίγη βοήθεια. Παιδιά, έγινε, δεν το πιστεύω. Προσθέτω και λίγα ακόμη μπισκότα. Και είναι έτοιμο. Και το χρώμα του μας πέτυχε. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Για να δούμε τι φτιάξαμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παίρνουμε λοιπόν τη φέτα ψωμί και αλήφουμε. Καλά, μιλάμε, πέτυχε πάρα πολύ. Τελικά δεν έβαλα γιαούρτι. Φοβήθηκα μην βγει αρκετά νερουλό. Οπότε με το τυρί κρέμα νομίζω πήρε την κατάλληλη υφή. Αυτό μόνο για πρωινό δεν φτάνει. Σε καμία περίπτωση. Θα κάνω σίγουρα άλλη μια φέτα και έχω πάρει και κάποια μαύρα φρούτα. Έχουμε εδώ πέρα τις φέτες. Έπλυνα και κάποια φρούτα. Έχω πάρει δαμάσκηνα και σταφύλια. Και αυτά έχουμε για πρωινό. Καλή αρχή έχουμε κάνει, μπορώ να πω. Το άλλο είναι τέλειο. Η γεύση του θυμίζει icing από τούρτες. Το βάζουμε έτσι από πάνω. Είναι πεντανόστιμο. Λέκα. Να ρωτήσω, εσείς τα λέτε δαμάσκηνα ή βανίλιες? Επίσης έχουν κάποια διαφορά? Έχει απλά δύο ονομασίες αυτό το φρούτο ή είναι διαφορετική ποικιλία? Διαφωτίστε με, εγώ πάντα βανίλιες τις έλεγα. Τώρα στο σούπερ μάρκετ είδα έγραφε δαμάσκηνα. Δεν έχω ιδέα. Το σίγουρο είναι ότι είναι πεντανόστιμο. Όπως και αν λέγεται. Μου είχα χρόνια να φάω και θα ξεχάσω πόσο νόστιμα είναι. Και στα φύλλα, αλλά δεν έχουν κουκούτσια. Ου, καλέ, πολύ ωραία είναι και αυτά. Νόμιζα είχαν κουκούτσια. Παιδιά, έχουμε κάνει τέλεια αρχή. Και από εκεί που νόμιζα ότι δεν θα χορτάσω, τελικά νόμιζα ότι θα χορτάσω και με το παραπάνω. Και είναι όλα πάρα πολύ νόστιμα. Perfect. Αυτά. Σας αφήνω. Συνεχίζω το φαγητό. Και τα λέμε στο μεσημεριανό. Bye. Ωραία για μεσημεριανό. Βρήκα αυτά εδώ πέρα τα μαύρα noodles. Γράφουν black rice noodles, wheat and gluten free. Είναι ουσιαστικά noodles από μαύρο ρύζι. Αν δείτε και μέσα είναι όντως μαύρα. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει κάτι παρόμοιο. Τώρα θα τα δοκιμάσουμε για πρώτη φορά. Δείτε εδώ, είναι κατάμαυρα. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Να πω βέβαια ότι δεν βρήκα κάτι σε σάλτσα, κάτι σε σαλάτα συνοδευτική από δίπλα. Δεν βρήκα τίποτα. Οπότε θα τα φάμε σκέτα. Τέλεια, με λίγο βουτυράκι. Και μαζί θα δοκιμάσουμε και αυτά. Βρήκα αυτά εδώ πέρα τα chips που νομίζω ότι έχουν και φύλλα φυκιού πάνω, οπότε μάλλον είναι μαύρα. Και αυτό εδώ πέρα το αναψυκτικό που είναι Dr. Pepper and Cream Soda. Ανθρακόχο αναψυκτικό με γεύση κρέμας. Επίσης δεν ξέρω το χρώμα του, θα δείξει. Γενικότερα συνήθως σε αυτά τα βίντεο μετά το μεσημεριανό δοκιμάζω έτσι διάφορα snack. Τώρα τα μόνο που βρήκα ήταν αυτά, μαζί με το μπισκοτάκι που τα φάγαμε με το πρωινό. Και μαύρα σπόρια βρήκα επίσης. Οπότε θα τα φάμε τώρα όλα αυτά μαζί με τα noodles για μεσημεριανό. Τέλειο, ναι. Τι έφαγες για μεσημεριανό? Μαύρα noodles με chips. Και αναψυκτικό. Ωραία. Πάμε. Το νερό σιγά σιγά αρχίζει και κοχλάζει, οπότε θα προσθέσω τα noodles. Είναι χωρισμένα και σε πακετάκια, βλέπω έτσι. Ίσως αυτό είναι μια μερίδα. Ωραία, οπότε θα βάλω αυτή την ποσότητα. Θα κάνω επίσης σε μικρό κατσαρολάκι, γιατί θα κάνω λίγα. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι μία ή δύο μερίδες. Θα δείξει πώς θα βγει. Χαμηλώνω τη φωτιά και θα τα αφήσουμε για 4 με 5 λεπτά, γράφει η συσκευασία. Και μόλις είναι έτοιμα, τα στεγίζουμε. Και είναι έτοιμα. Θα προσθέσω και λίγο βούτυρο. Έτοιμα. Έχουν γίνει λίγο μοβ σκούρα. Το χρώμα τους λίγο μελιτζανί μου φαίνεται. Εντάξει όμως είναι πάρα πολύ σκούρο, δηλαδή μαύρο το λες. Δεν το λες μοβ. Ωραία μυρίζουν. Πάμε να δοκιμάσουμε. Δεν είναι άσχημα. Είναι αρκετά κολλώδη. Κολλάνε έτσι μεταξύ τους. Το βούτυρο έχει δώσει γεύση. Θα μπορούσα να βάλω και κάποιο μπαχαρικό ίσως. Ούτε αλάτι δεν έβαλα. Δεν πάω καλά. Θα βάλω λίγο αλάτι. Έχουμε το ροζαλάτι από τα ροζ φαγητά. Ωραία. Τώρα μάλιστα. Έχουν περισσότερη γεύση. Μ' αρέσει πάρα πολύ η υφή που έχουν. Που είναι τσικολόδι. Είναι squishy. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε αυτά. Γράφουν seaweed snack. Tempura seaweed. Και εδώ κάτω λέει delicious with good from the sea. Για να δούμε. Εντάξει, περίμενα να μυρίζει ψάρι έτσι όπως το έλεγε απ' έξω. Αλλά όχι. Αυτό είναι το snack. Από τη μία πλευρά είναι σαν chip. Και από την άλλη είναι έτσι μαύρο με το φίκι.
Έχουν έντονη γεύση. Βγάζουν λίγο μια θάλασσα. Έχει κάτι που καίει σίγουρα. Τι είναι, πιπέρι. Ωραία είναι, εντάξει. Τώρα κατά πόσο ταιριάζουν αυτά για μεζεδιανό. Ωραία, να δοκιμάσουμε και αυτό. Έχει αρκετό αυτό. Μου θυμίζει καφέ. Για να δούμε. Έχει γεύση βύσσινο. Γιατί μου θυμίζει βυσσινάδα. Ωραίο και αυτό. Ωραία είναι, εντάξει. Μ' άρεσαν. Και το σνακ και τα νεοντούλες και το τραγούχανο ψυχτικό. Ιδιαίτερες γεύσεις που δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Και γι' αυτό μου αρέσουν και αυτά τα βίντεο. Γιατί πραγματικά δοκιμάζω πράγματα που μπορεί διαφορετικά να μην τα έπρεπε να κάνω. Και λόγω του κόνσεπτ του βίντεο, δοκιμάζω κάτι διαφορετικό. Για βραδινά θα φτιάξω σούσι. Έχει το μαύρο φύκι απ' έξω, θα βάλουμε και μαύρο ρύζι. Αλλά θέλω να φτιάξουμε κάτι και ενδιάμεσα, ίσως κάποιο γλυκάκι. Θα ψάξω να βρω κάτι, ίσως με μαύρη σοκολάτα, με Oreo, με κάτι. Να βγει μαύρο σοκολατένιο. Επίσης δεν φάγαμε και τα σπόρια. Έχω πάρει και σπόρια. Βέβαια, γιατί για μεσημεριανό τι πιο σύνηθες. Το να φας σπόρια. Ανάλα τα πήρα. Ψημένα αλλά τσιμένα λίγο. Αυτά σας κλείνω, τα λέμε μετά. Γεια σας. Έχουν περάσει λίγες ώρες, έχω αρχίσει και πεινάω. Οπότε ήρθα για να φτιάξουμε το γλυκάκι που λέγαμε. Έψαξα διάφορες συνταγές. Βρήκα το Black Forest, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά από ό,τι δεν χρειάζεται μίξερ, οπότε εγώ ήθελα να φτιάξουμε κάτι εύκολο. Οπότε κατέληξα στα brownies. Βρήκα μια συνταγή στο TikTok που φαίνεται πάρα πολύ εύκολη. Ουσιαστικά αναμειγνύεις όλα τα υλικά, 8 υλικά είναι όλα και όλα. Μπορεί να τα έχετε ήδη στο σπίτι όπως και εγώ. Και το βάζεις για μισή ώρα στο φούρνο. Τα υλικά είναι βούτυρο ζάχαρη, καστανή ζάχαρη, αυγά, κακάο, αλεύρι, αλάτι και χύλισμα βανίλιας. Και προαιρετικά κομματάκια σοκολάτας. Αν θέλεις να βάλεις μέσα, εγώ θέλω να βάλουμε. Μετά που θα τα ψήσουμε και όλα θα γίνει αρεστή σοκολάτα μου, που θα είναι τέλειο. Έχω πάρει αυτό εδώ πέρα. Γράφει chocolate fudge icing. Είναι σαν γλάσο που μπορείς να βάλεις πάνω σε κάποια και τέτοια. Αυτό νομίζω είναι με μαύρη σοκολάτα, οπότε θα το απλώσω και αυτό από πάνω. Θα γίνει άστο. Αυτά, πάμε να φτιάξουμε τα brownies. Έχουμε εδώ πέρα τον bowl που θα βάλουμε όλα τα υλικά. Αρχικά προσθέτω λιωμένο βούτυρο. Α, δεν έλειωσε τελείως. Δεν πειράζει. Θα λιώσει την πορεία. Θέλουμε επίσης 200 γραμμάρια ζάχαρη. 150 γραμμάρια ζάχαρη καστανή. Εγώ αυτή την ποσότητα έχω. Πάνω κάτω εντάξει είναι νομίζω. Και είναι ακριβώς τέλειο. Τώρα όλα αυτά τα αναμειγνύουμε μέχρι να γίνει μια πάστα. Το πώς μυρίζει δεν μπορώ να το περιγράψω. Ζάχαρη με λιωμένο βούτυρο, απλά καταλαβαίνετε. Νομίζω πως είναι μια χαρά. Προσθέτω τώρα 2 αυγά. Και εκχύλισμα βανίλιας. Τώρα επειδή δεν έχω, θα προσθέσω μια τέτοια βανίλια. Ανακατεύουμε και πάλι. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα στερεά υλικά. Κακάο, αλεύρι, το προσθέτω και αυτό στο μπολ. Αυτά είναι τέλικα. Οπότε τώρα ανακατεύουμε καλά ώστε να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Εντάξει, αυτό είναι καφέ. Το χρώμα δεν έχω και μαύρη σοκολάτα για να βάλω κομματάκια. Θα βάλω σοκολάτα γάλακτος, οπότε ναι, δεν θα βοηθήσει αυτό στο χρώμα. Εντάξει, μυρίζει υπέροχα. Προσθέτω και τα κομματάκια σοκολάτας. Και τώρα το μείγμα είναι έτοιμο, θα το βάλουμε σε ένα ταψί και θα το ψήσουμε για μισή ώρα στο φούρνο. 30 με 40 λεπτά έγραφε, θα δούμε πότε είναι έτοιμο. Έβαλα και μία λαδόκολλα στο ταψί για να μην κολλήσει και ρίχνω όλο το μείγμα μέσα. Στους 180 πάνω κάτω. A few moments later. Το έβγαλα από το φούρνο, το άφησα να κρυώσει και τώρα πάμε να προσθέσουμε το icing. Αυτό εδώ που σας έδειξα και πριν. Αυτό από ό,τι είδα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις είτε έτσι ακριβώς όπως είναι, είτε να το ζεστάνεις στο φούρνο μικροκυμάτων. Είναι έτοιμο δηλαδή, εγώ θα το βάλω απευθείας από πάνω. Χωρίς να το ζεστάνω. Εντάξει, τέλειο. Έτοιμο, το κόβω και σε κομματάκια. Πάμε να δοκιμάσουμε. Έτοιμο! Για να γίνει ακόμη πιο σωστό, έσπασα εδώ πέρα λίγα μπισκοτάκια από τα Oreo που έφαγα και το πρωί και θα τα πασπαλίσω έτσι από πάνω για να πάρουν το μαύρο χρώμα. Θα έπρεπε να το κάνω στην κουζίνα, όχι εδώ. Εντάξει, είναι μια αξιόλογη προσπάθεια, δεν μπορείς να πεις. Πάμε να δοκιμάσουμε. Να πω ότι ήταν πανεύκολο. Οπότε αν είναι και νόστιμο, να το φτιάξετε σίγουρα. Θα σας έχω τη συνταγή στην περιγραφή. Είναι τέλειο. Είναι και κάπως μαστιχωτό μέσα. Γκούι, όπως θα έλεγε κανείς στα αγγλικά. Που είναι και κατάλληλη υφή για το brownie. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι μετά από τις κουταλιές λιγώθηκα. Είναι πάρα πολύ σοκολατένιο. Λοιπόν, τα λέμε τώρα στο βραδινό. Όλη μέρα για το βραδινό ανυπομονούσα. Θα το δείτε. Και ήρθε η ώρα για το τελευταίο γεύμα της ημέρας, για το βραδινό. Σας έχω πει ήδη, θα φτιάξουμε σούσι. Ψάχνοντας έτσι για φαγητά σε μαύρο χρώμα, σκέφτηκα το φίκι. Λέω όμως το ρύζι είναι άσπρο. Τι θα γίνει. Βρήκα μαύρο ρύζι. Μαύρο ταϊλανδέζικο κολόδες ρύζι συγκεκριμένα. Έχω κάνει ήδη την προετοιμασία από βραδύς. Έπρεπε να μείνει το ρύζι για 8 ώρες. Μέσα σε ζεστό νερό το έκανα από την προηγούμενη μέρα. Και μετά απλά έβγαλα το νερό και το άφησα για ώρες έτσι. Μετά από 8 ώρες αφαίρεσα το νερό, το ξέπλυνα 2-3 φορές ακόμη μέχρι να καθαρίσει το νερό. Και τώρα είναι έτοιμο για να το βράσουμε. Το ότι θα ενθουσιαζόμουν τόσο πολύ για το σούσι. Το περίμενα. Δεν είναι ότι δεν το περίμενα. Το περίμενα. Μόλις βράσει το νερό, προσθέτω το ρύζι. Θα το κάνω όπως και το κανονικό ρύζι. Παρόλο που το μούλιασα για αρκετές ώρες.
ώρες. Ελπίζω να πετύχει. Έχω βάλει δηλαδή και ίδια αναλογία νερό και ρύζι. Μία κουπαρίτσα ή δύο κουπές νερό. A few moments later. Το ρύζι είναι έτοιμο. Χρειάστηκε γύρω στα 40 λεπτά μέχρι να τραβήξει όλο το νερό. Και όπως βλέπετε είναι αρκετά κολλώδες, που είναι και η κατάλληλη υφή για το σούσι. Το έχω αφήσει να κρυώσει, οπότε μπορώ να ξεκινήσω. Έχω εδώ πέρα αυτό το ξύλινο για να κάνω τα ρολάκια. Έχω επίσης φύλλα φικιού. Βγάζω ένα. Έχω και κάποιες σως εδώ πέρα. Σριράτσα και μαγιονέζα Japanese style. Αυτά τα έχω δοκιμάσει σε ένα άλλο βίντεο που είχα φτιάξει το σούσι του τεμπέλι. Θα σε έχω εδώ πέρα κάρτα. Έχω πάρει επίσης καβούρι και αγκουράκι. Τα έχω έτοιμα εδώ πέρα, τα έχω κόψει. Και θα βάλω επίσης μαύρο σουσάμι και μαύρο χαβιάρι. Από πάνω θα βάλω λίγο από αυτό γιατί δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά για να το κάνουμε έξτρα μαύρο θα το προσθέσουμε και αυτό. Λοιπόν, παίρνω μία ποσότητα ρυζιού. Νομίζω ότι αυτή είναι καλή. Έχω ξαναφτιάξει σούσι μαζί με την Αντωνία σε ένα από τα βίντεο που ανέβηκαν στο κανάλι του Box. Οπότε θυμάμαι στο περίπου τι κάναμε. Τώρα βέβαια είναι μόνη μου. Καλή μου τύχη. Το έχω καλύψει αυτό εδώ πέρα και με μία μεμβράνη για να μην κολλήσει. Νομίζω είναι εντάξει το ρύζι. Προσθέτω τώρα εδώ στο κέντρο τα υλικά. Λίγο αγκουράκι και λίγο καβούρι. Θα προσθέσω και λίγο από τη σως τώρα από πάνω. Λίγο από αυτό γιατί είναι και τσίλι σως. Πάμε τώρα. Τώρα πώς θα το κλείσω εγώ αυτό δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό το ρύζι περισσεύει. Θα το βγάλω εδώ στην άκρη. Τέλεια, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Συνεχίζουμε. Έτοιμο. Νομίζω έγινε. Έχει κολλήσει από ό,τι βλέπω. Αυτό. Τώρα το κόβω. Το κόβω αρχικά στη μέση. Βασικά δεν πρέπει να το κόψω εδώ πάνω για αρχή. Πρέπει να το κόψω εδώ στο ξυλοκοπής. Τι έχω κάνει. Το φύκι δεν κόβεται με τίποτα. Μπορεί να μην λένε πολλά από εμφάνιση, αλλά πιστεύω ότι θα έχουν πολύ ωραία γεύση. Θα κάνω βέβαια μια ακόμη προσπάθεια να δούμε πώς θα βγουν. Πάμε για δεύτερη προσπάθεια. Τώρα έβαλα γάντια για να το κάνω με τα χέρια. Προσθέτω τώρα το αγγούρι και το καβούρι. Τώρα θα τα κάνω όλα χάλια, αλλά δεν πειράζει. Βάζουμε και τη σως. Και τυλίγουμε. Για να δούμε τι κάναμε. Ωραία, καλό δουλειά. Το κόβουμε και πάλι στη μέση. Και πάλι στη μέση. Εντάξει. Εδώ δυσκολεύομαι. Μπορεί να παίζει ρόλο το γεγονός ότι το ρύζι είναι ακόμη λίγο ζεστό και μουλιάζει απευθείας στο φύκι. Έτοιμα! Έκανα και κάποια ακόμη που πέτυχε και καλύτερα το σχήμα τους και έβαλα πάνω και το μαύρο χαβιάρι. Τώρα δεν φαίνεται. Έβαλα και μαύρο ζουσάμι. Ό,τι βρήκα έβαλα γενικότερα. Μέχρι και τα chopsticks μαύρα είναι. Και για να δούμε τι φτιάξαμε. Καλέ, πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν κανονικό σούσι. Το ρύζι είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν καταλαβαίνω διαφορά από το κανονικό. Και το καβούρι πάρα πολύ τέλειαξε. Και η σως, πόπο. Τώρα θα δοκιμάσω αυτό που έχει χαβιάρι πάνω. Νομίζω δεν έχει τόσο έντονη γεύση. Ίσως επειδή είναι αυτό το μαύρο. Το πορτοκαλί πάντως δεν μου αρέσει καθόλου. Εντάξει, το περίμενα λίγο χειρότερο. Αυτά! Τελειώσαμε. Θα σας κλείσω για να συνεχίσω με τα σουσάκια. Να τα απολαύσω με την ησυχία μου. Αυτά λοιπόν. Άλλο ένα βίντεο με φαγητά από ένα χρώμα έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω τα σχόλιά σας αν δοκιμάσετε κι εσείς κάποια συνταγή. Με τι άλλο χρώμα θέλετε να κάνουμε αυτό το βίντεο. Και γενικότερα ό,τι άλλο θέλετε να μου πείτε. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα δούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!